Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια καλή κουβέντα για το θέμα του μετρό και νομίζω ότι υπόθηκαν πράγματα τα οποία ήταν εξαιρετικά χρήσιμα για όλο τον κόσμο και νομίζω ότι μάθαμε και πολλά στην κουβέντα αυτή. Ωστόσο, η εκπομπή μας προχωράει, βλέπει και άλλα θέματα και κοιτάει και πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Μέχρι στον Άρη θα φτάσουμε. Ο κύριος Χάρης Βάρβογλης είναι καθηγητής θετικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον καλέσαμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας καλέσαμε γιατί θέλουμε λιγάκι τα φώτα σας προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την χθεσινή ανακοίνωση της NASA σε σχέση με την ύπαρξη νερού στον Άρη. Μάλιστα. Κάποιοι λένε, κύριε καθηγητά, ότι είναι η ανακοίνωση της, αν όχι της, του αιώνα, της δεκαετίας σίγουρα στο επιστημονικό επίπεδο. Είναι λίγο υπερβολή. Είναι υπερβολή. Αυτός ο Νεπαλέζος που είναι και σε αυτό ο κύριος συγγραφέας, που είχε κάνει την προηγούμενη δημοσίευση του 2011, που είχε βρει από φωτογραφίες ριάκια στην επιφάνεια του Άρη. Τότε δεν ξέραν τις φωτογραφίες, αν σε αυτά τα ριάκια τρέχει νερό ή όχι. Το νεότερο είναι ότι με ένα άλλο όργανο, με ένα φασματογράφο, μπορέσανε να δούνε τα ίχνη από τα άλατα που εναποθέτει το νερό όταν τρέχει την ημέρα. Γι' αυτό Άρα και λοιπόν υπάρχει πέρα. και η σχετική επεξήγηση ότι πρόκειται μάλλον για νερό θαλασσινό, για νερό αλμυρό δηλαδή, Και έτσι. όχι, έχει άλατα, γιατί Άλατα. άμα δεν είχε άλατα διαλυμένα, θα είχε παγώσει τις χαμηλές θερμοκρασίες που έχει εκεί ο Άρης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε αυτόματα και για ύπαρξη ζωής, έστω και μικροβιακής, στον Άρη. Επειδή κανείς δεν ξέρει πώς δημιουργείται ζωή, ακόμα και πώς δημιουργήθηκε η ζωή στη Γη, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε τέτοιο ερώτημα, αφού δεν ξέρουμε πώς δημιουργείται. Μάλιστα. Πάντως δημιουργείται κατά κάποιο τρόπο η αίσθηση, ναι. Υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες, αν υπήρχε κάποια μικροβιακή ζωή, να εξακολουθεί να υπάρχει αφού το νερό εκεί είναι ζωντανό. Τρέχει στα ποτάμια, κάπου καταλήγουν τα ποτάμια και από κάπου ξεκινάνε τα ποτάμια, δείχνει ένα κύκλο. Αυτά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εσάς υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο σας εντυπωσίασε στις ανακοινώσεις της NASA, κάτι το οποίο να το ξεχωρίζετε σε αυτό το πληροφοριακό υλικό το οποίο λάβατε Και χθες. όχι, υπάρχει μια συνεχής, τουλάχιστον τα 15 τελευταία χρόνια, συνεχής επιβεβαίωση της ύπαρξης νερού στον Άρη. Σίγουρα ξέρουμε ότι υπάρχει παγωμένο νερό κάτω από την επιφάνεια του Άρη. Ξέρουμε ότι έτρεχε κάποια εποχή στα ποτάμια που ξέρουμε, που έχουμε φωτογραφίσει και τώρα ξέρουμε ότι συνεχίζει να τρέχει. Είναι μια μικρή επιβεβαίωση. Τίποτα παραπάνω θα έλεγα. Μάλιστα. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Είναι μια. ανακοίνωση. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε στα τηλεγραφήματα των ειδησιογραφικών πρακτορείων ότι αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο θα αποτελούσε και το επόμενο βήμα είναι να σταλεί διαστημόπλοιο με ανθρώπους προς τον Άρη για το επόμενο βήμα. Δεν ξέρω Δεν κατά υπάρχει. πόσο. Στο ορατό μέλλον δεν υπάρχει Δεν κάτι υπάρχει τέτοια τέτοιο. δυνατότητα. Όχι. Υπήρχαν παλιότερα κάτι σχεδιασμοί για το 2030, αλλά δεν νομίζω. Το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 30 και 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα. Οπότε Όχι, όλα είναι θέμα χρημάτων. μόνο σαν ευχή θα το βλέπαμε στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Να Να είστε είστε καλά, καλά, κύριε γεια σας. καθηγητά. Είναι νομίζω από τις ειδήσεις που πραγματικά μένουν στο μυαλό, όχι μόνο του δημοσιογράφου αλλά και του κοινού, όλη αυτή η ιστορία με πόσο έτσι μεγάλη λαμπρότητα διακινείται στο ίντερνετ, σε όλα τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και νομίζω είναι από τις ειδήσεις που μας βγάζουν από τα καθημερινά και τα τετριμένα. Όπως για παράδειγμα, μέσα στο πλαίσιο της καθημερινότητας υπάρχουν και οι πολιτικές ειδήσεις. Υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες αφορούν τα κόμματα, την κυβέρνηση κτλ. Πριν από λίγη ώρα, είχαμε τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος πήγε στο γραφείο του, παραμένει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μεϊμαράκης, στη Συγκρού και εκεί ρωτήθηκε για διάφορα θέματα από τους δημοσιογράφους και νομίζω ότι κάποιες από τις δηλώσεις του μπορούμε να παρακολουθήσουμε γιατί αφορούν κυρίως την κυβέρνηση. Θα μας δώσουν μια καλή τροφή για να τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Να τις δούμε παρακαλώ. Όταν προσέρχεσαι να λάβεις μέρος σε διάλογο με τόσο μεγάλο ακροατήριο και εκπροσωπείς τη χώρα σου,
οφείλεις να πας άρτια προετοιμασμένος και δεν είναι κακό να έχεις και έναν μεταφραστή για να κερδίζεις και χρόνο, καθότι η μετάφραση σου δίνει αυτή τη δυνατότητα και πάρα πολλοί ξένοι ηγέτες το χρησιμοποιούν. Δυστυχώς πολλές φορές η σιγουριά που αισθάνεται κανείς μέχρι και επίπεδο αλαζονίας δεν σε αφήνει να δεις τις αδυναμίες σου. Και αντί να εκπέμψεις τη σιγουριά, εκπέμπεις αμηχανία. Εκπέμπεις ένα ύφος που δείχνει ότι αυτά που λες δεν τα πιστεύεις και πολύ περισσότερο δεν τιμάς και τη χώρα που εκπροσωπείς. Φαίνεται ότι έτσι πήγαινε και στις διαπραγματεύσεις που κρατούσαν πολλές ώρες, απροετοίμαστος. Εγώ πιστεύω ότι έχει περιθώρια βελτίωσης και μπορεί, αν φύγει από την αλαζονική στάση που έχει, να τα καταφέρει. Πάντως, η χώρα δεν μπορεί να εκπροσωπείται έτσι. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κ. Μημαράκη που αφορούσε το αντιπολιτευτικό μέρος της όλης της υπόθεσης. Υπάρχει και μια άλλη δήλωση για τα ιστορικά της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Αμέσως τώρα θα δούμε μια άλλη είδηση με τη βοήθεια της Στελίνας της Μαργαριτίδου. Λιγάκι να με βοηθήσετε παρακαλώ από το κοντρόλ, γιατί ακούω κάτι άλλο. Θέλω να δούμε λιγάκι την είδηση με την σύλληψη του γνωστού επιχειρηματία του κυρίου Λιακουνάκου, που δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα, όχι μόνο στο κομμάτι του επιχειρήν και της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να προκαλέσει κάποιες άλλες επιπτώσεις, ακόμα και στην πολιτική αντιπαράθεση. Θα με θυμηθείτε σε λίγες μέρες πάνω στο κομμάτι αυτό. Η Στελίνα Μαργαριτίδου Αλμακούη, καλησπέρα Στελίνα. Ναι, καλησπέρα. Να μας δώσεις λίγο αυτή την είδηση με τον Λιακουνάκο, γιατί νομίζω ότι έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι, θα σας δώσω αυτή την είδηση με τον γνωστό επιχειρηματία και θα σας πω βέβαια και τι δηλώνει ο επιχειρηματίας. Έτσι. Λοιπόν, στη σύλληψη γνωστού επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της εταιρείας Axon, Θωμά Λιακουνάκου, το λέμε πλέον το όνομα, προχώρησαν οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές μετά από την έκδοση εντάλματος σύλληψη σε βάρος του από την ανακρίτρια διαφορά, την κυρία Βασιλική Μπράτη. Αυτό έγινε για τις μύδες στα εξοπλιστικά προγράμματα της προμήθειας Radar από την βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer. Τα αδικήματα λοιπόν που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας είναι ενεργητική και παθητική δωροδοκία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και σύμφωνα με τις διοικητικές αρχές, αυτά αφορούν στην είδα που δόθηκε σε αξιωματούχο για να κλείσει σύμβαση υπέρ της σουηδικής εταιρείας Ericsson. Τώρα, η σύλληψη του επιχειρηματία φαίνεται πως έγινε χθες αργά το βράδυ στο σπίτι του, στη Φιλοθέη, μετά από το σχετικό ένταλμα και με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα για το αδίκημα, όπως είπαμε και προηγουμένως, της ενεργητικής δωροδοκίας, για τη σύμβαση που έχει υπογράψει η χώρα μας έτσι, για το εξοπλιστικό αυτό σύστημα. Και σύμφωνα με δικαστικές πηγές προέκυψαν στοιχεία για μίδα που δόθηκε μέσω offshore σε στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Το ένταλμα δεν είναι... Τώρα να υποθέσουμε, Στελίνα, ότι η δικαστική έρευνα έχει προχωρήσει σε ένα κομμάτι, καθώς ναι. Σύμφωνα με τη δικογραφία ναι. Έχει εντοπιστεί μία περίεργη, για να το πούμε έτσι ευγενικά, διακίνηση χρήματος από κάποια μάλιστα. Εταιρεία του κυρίου Λιακουνάκου προς κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ναι. Ναι, μας θυμίζουν πολλά άλλα. Αυτή η ιστορία μας θυμίζει, έτσι παραπέμπει και σε άλλες τέτοιες υποθέσεις. Να πούμε ότι η δίωξη δεν είναι τωρινή. Έτσι. Είναι μια δίωξη που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2014, όταν ο τότε εισαγγελέας διαφθοράς Αντώνης Ελευθεριάνος άσκησε ποινικές διώξεις με αφορμή παράνομες αμοιβές που εντοπίστηκαν στην υπόθεση σύμβασης για την προμήθεια Radar. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να έχει διακινήσει μαύρο χρήμα ύψους 1,6 εκατομμύρια ευρώ, χρήμα που συνδέεται με μίδα για την προμήθεια αυτή των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Μετά τη σύλληψή του κ. Λιακουνάκος, οδηγήθηκε στην ασφάλεια. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας που εξέδωσε το ένταλμα, προκειμένου να λάβει βέβαια γνώση των στοιχείων της δικογραφίας
και να, τα γνωστά, να ζητήσει την προθεσμία που μπορεί να ζητήσει προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Και τώρα πάνω σε αυτό. Υπάρχει κάτι το οποίο είπε ο κύριος Λιακουνάκος όμως, έτσι, ναι, για τη διαδικασία. Να μεταφέρω και το τι έχει πει ο κύριος Λιακουνάκος. Αναφέρει πως εξομοιώνονται άδικα πρόσωπα και πρακτικές στον χώρο των εξοπλιστικών συμβάσεων και υποστήριξε ότι την τελευταία 15ετία έχει καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο φόρους ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό και τι μας το λέει αυτό δηλαδή τώρα. Έχει καμιά σχέση με το θέμα? Συγγνώμη για τη διακοπή, μόνο κλήρωση. 155 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, σε μια χώρα που. Άμα έκανε ανάλογο τζίρου, δηλαδή έπρεπε να πληρώσει και την εφορία του. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι ήταν πάντοτε και αποδεδειγμένο μάλιστα στη διάθεση των δικαστικών αρχών ότι δεν είχε ασκηθεί εξ αρχής, αυτό ίσως έχει μια σημασία σε βάρος του και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης ή οποιαδήποτε ποινική δίωξη. Δεν έχει δωροδοκίσει ο ίδιος, όπως έχει κατ' επανάληψη δηλώσει, οποιονδήποτε κρατικό αξιωματούχο και όλη η επαγγελματική του δραστηριότητα ήταν ανέκαθεν διαφανής και νόμιμη και τα εισοδήματά του εμφανή και φορολογητέα στην Ελλάδα. Βέβαια να πω, και αυτό λίγο θα ήθελα να το τονίσω από τη δική μου πλευρά, ότι ο ίδιος ο κ. Λιακουνάκος, όπως το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα που η ανεργία έχει εκτοξευθεί, πέρα από λογικά ίσως ποσοστά, ο ίδιος λέει ότι βεβαίως βρίσκονται σε κίνδυνο και οι υπάλληλοι και το προσωπικό του, έτσι οι 3.500 εργαζόμενοι που βρίσκονται στις εταιρείες του και το μέλλον αυτών των ανθρώπων. Φροντίζει τώρα, δηλαδή να υπενθυμίζει το θέμα αυτό. Ναι. Ναι, ως ένα φόβητρο να το πω κάπως. Ναι, την έχουμε δει αρκετές φορές αυτή την πρακτική, ίσως γιατί δεν είναι πάρα πολλοί επιχειρηματίες που απασχολούν πολλούς εργαζόμενους. Τώρα άλλο ένα ερώτημα είναι και αν τις πληρώνουν, αλλά δεν βαστείτε. Στελίνα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτή η είδηση που μας έδωσε η Στελίνα θα ήταν έτσι, πολύ καλό να τη σχολιάσουν οι δύο πολιτικοί μας που έχουν ήδη λάβει τις θέσεις τους στο στούντιο και τους ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Ο κ. Τριαντάφυλλος Μεταφύδης, βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης και ο κ. Σταύρος Καλαφάτης με τη Νέα Δημοκρατία επίσης στην Α Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και θέλω, κ. Μεταφύδη, επειδή ακριβώς σας έβλεπα ότι κάτι, πώς να το πω, σιγομουρμουρίζατε στη διάρκεια αυτής της είδησης, θέλω να το πείτε, να το ακούσουν και οι υπόλοιποι. Κοιτάξτε κάτι για τους, ας πούμε, συνομήλικούς μου, για αυτούς που έζησαν τη μεταπολίτευση από μια ορισμένη ηλικία και μετά και μπορούσαν να έχουν μια επαφή με τα πολιτικά πράγματα, το όνομα Λιακουνάκου ακούγεται από τη δεκαετία του 70. Σε σχέση μάλιστα με τον τότε Υπουργό Άμυνας, τον Ευάγγελο Αβέροφ. Πάλι με θέματα εξοπλιστικά και μάλιστα το αντίπου δυστυχώς δεν βγαίνει σήμερα. Είχε πρωταγωνιστήσει σε αποκαλύψεις γύρω από τις σχέσεις διαπλοκής τότε που υπήρχαν ανάμεσα στην άξον του Λιακουνιάκου και στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Δυστυχώς έκλεισε το αντί και ο Λιακουνάκος έπρεπε να περιμένουμε περίπου 40 χρόνια για να βρεθεί στην τσιμπίδα της δικαιοσύνης. Η τώρα, ιστορία με τους εξοπλισμούς είναι μια αμαρτωλή ιστορία, όπως ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο. Από πού να ξεκινήσουμε, από τα υποβρύχια ή να θυμίσουμε, το ξέρουμε όλοι, ότι ένας πρώην παρολίγων αρχηγός κόμματος και πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, ο Άκης Τσοχατζόπουλος, με όλο το επιτελείο του που κατά καιρούς αναμίχθηκε με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εντάξει, το ότι κινήθηκε μια διαδικασία τώρα σε βάρος του κ. Λιακουνάκου, να μην το προεξοφλούμε, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ναι. Και πώς το λένε, εγώ απλώς θύμισα ότι είναι παλιές οι ιστορίες με τον Λιακουνάκο σε αυτόν τον τόπο. Τώρα βέβαια εδέησε η ελληνική δικαιοσύνη. Προφανώς ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο έχει Καλαφάτη. Έχει αποχρόντες λόγους ναι. Για να τον συλλάβει. Κύριε Καλαφάτη, θα μπορούσε ο κύριος Μεταφύδης στο σημείο αυτό της κουβέντας να σας πει ότι ευτυχώς που έχουμε ΣΥΡΙΖΑ και γίνονται τέτοιες υποθέσεις. Θα μπορούσε να σας το πει, δεν σας το είπε, το λέω εγώ σαν ερώτηση. Το ζήτημα της δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ λεπτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και αλίμονο αν κάθε κυβέρνηση μπορούσε να παρεμβαίνει ώστε να κάνει η δικαιοσύνη καλύτερα τη δουλειά της από όταν δεν είναι κυβέρνηση. Και αυτό, αν θέλετε, πρέπει να μας δημιουργεί προβληματισμούς όταν αναφερόμαστε. Γι' αυτό και είμαστε και πολύ προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Συλλήψεις μεγαλοεπιχειρηματιών υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Το ξέρετε πολύ καλά.
Το ζήτημα είναι τι κάνει η πολιτεία, εκεί είναι και ο ρόλος της κάθε κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος, ώστε να διευκολύνει θεσμικά την λειτουργία της δικαιοσύνης. Να τους παρέχει όσο γίνεται πιο πολλά μέσα για να κάνουν τις ερευνές τους, να άρει την γραφειοκρατία που πολλές φορές αποτελεί ένα ανάχωμα προκάλημα πιθανών ενόχων χρησιμοποιώντας νομική στην κατερτύπια και πηγαίνοντας, ας πούμε, δίκες που να τρέχουν 5, 10, 15 χρόνια και βεβαίως και να υπάρχει και ο κίνδυνος παραγραφής σε κάποια δικήματα. Εκεί σημαίνει, αν θέλετε, πολιτική βούληση της κάθε κυβέρνησης να διευκολύνει το έργο της δικαιοσύνης. Και η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Μπορεί να είναι κάποιος επιχειρηματίας πολύ μεγάλος, μπορεί να είναι και ο μικρός. Το ζήτημα δεν είναι να γίνει διαχωρισμός, ούτε υπάρχει ταξική διαβάθμιση των εγκλημάτων. Νομίζω ότι και στο κομμάτι, σε αυτό το οποίο έθιξε ο κ. Μηταφίδης προηγουμένως, δηλαδή της διαφάνειας πάνω στα εξοπλιστικά, δεν νομίζω ότι έχετε διαφορετική άποψη. Μα όλοι κάνουν. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν στο φως, έτσι. Να σας πω κάτι, καταρχάς αυτές, συγγνώμη που παίρνω το λόγο, αυτές τις υποθέσεις, μονάχα η διενέργεια των ερευνών απαιτούν ακριβώς λόγω της πολυπλοκότητας και της συνθετότητας και βεβαίως και των νέων εφοδίων που έχουν οι παραβάτες, παραδείγματος χάρη offshore. Είναι πολύ δύσκολο στην πράξη. Και ξέρετε, όσοι επενδύουν και τζογάρουν στο ζήτημα αυτό, αν θέλετε, σε προεκλογικές περιόδους, ότι θα έρθουν και θα κατευθείαν θα διορθώσουν τα κακό κείμενα, βλέπουν ότι έχει δυσκολίες τελικά στην πράξη. Δεν είναι μόνο αν το θέλεις, είναι το να, και να μπορείς. Όλες, εγώ πιστεύω ότι όλες, είτε δεξιές είτε αριστερές κυβερνήσεις, η άποψή μου είναι αυτή. Ότι δεν υπάρχει κανένας που να θέλει να καλύψει το έγκλημα. Το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορεί να έχει την δεξιότητα και την ικανότητα, όχι την πολιτική βούληση μονάχα. Η πολιτική βούληση, σας είπα, που εστιάζεται στο να κάνει νομοθετήματα τέτοια που να διευκολύνουν το έργο της δικαιοσύνης. Στο να μπορέσει όμως πρακτικά να κάνει αυτό το οποίο θα διευκολύνει τη δικαιοσύνη. Μερικές φορές, ξέρετε, επειδή είμαι και νομικός και έτυχε και συμμετείχα και για τις ζήμενες, σε 15 μήνες ήμουνα στην Επιτροπή για τις ζήμενες. Δεν είναι τόσο εύκολο. Μονάχα τότε θα σας πω ότι είχαμε στείλει σε 17 χώρες, 15 χώρες, έτοιμα να ανοίξουν οι λογαριασμοί. Και οι 12 χώρες, λογαριασμοί, 14 χώρες από τις 15 μας έφεραν απάντηση και μας είπαν: δεν μπορούμε να ανοίξουμε λογαριασμούς. Θα πρέπει να μας πείτε πρώτα, ποιανού είναι ο λογαριασμός αυτός. Μα άμα ξέραν ποιανού είναι ο λογαριασμός αυτός, δεν θα ήθελαν τη συνδρομή σας. Δεύτερον, να μας πείτε τα στοιχεία, την ταυτότητά σας, όλα τα στοιχεία, και τότε θα υπήρχε περίπτωση να ανοίξουν λογαριασμοί. Για να καταλάβετε ότι πολλές φορές, ενώ εμείς κάναμε τη δουλειά μας σωστά, ζητήσαμε τη συνδρομή τη δικαστική των ξένων χωρών και οι ξένες χώρες μας είπαν: με συγχωρείτε, δεν μπορούμε. Πρέπει να μας πείτε το ποσό που ψάχνετε και ποιος είναι αυτός ο κάτοχος αυτού του λογαριασμού. Μα εμείς ψάχναμε να βρούμε ακριβώς πού είναι καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας. Καταλαβαίνουμε, αλλά ξέρετε, στον κόσμο αυτά τα πράγματα είναι πολύ πιο. Γι' αυτό και τα εξηγώ και μέσα στην εκπομπή. Είναι πολύ διαφορετικά. Ναι, αλλά καταλάβουν ότι τελικά δεν είναι, ξέρετε, γιατί υπάρχει αυτό και κάνει και πολύ κακό και στο πολιτικό σύστημα και θέλετε και μας παίρνει και μπάλα όλους. Τι κάνουν αυτοί οι 300 και τα καλύπτουν όλοι μεταξύ τους και ξέρετε, πάντα οι λίγοι είναι που χαλάνε. Όλη τη δουλειά. Και στο δημοσιογραφικό κομμάτι επίσης υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Έχουμε και εμείς τα υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι, έχουμε και εμείς εξοπλιστικά. Άνθρωποι που. Ναι, αλλά η συντηρητική πλειοψηφία, κύριε Νικολαίδη, επειδή είμαι στο κουρμπέτι, συγγνώμη, από πολύ κοντά, ξέρω ότι είναι για τα 500 και τα 700 και τα 300 δυστυχώς ευρώ η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιογράφων για να μπορούν να βγουν ένα μεροκάμα μαζί στην οικογένειά του. Και είναι πολύ ελάχιστη. Άμα είναι χαλάσει το όνομα, χαλάει η Ελλάδα. Έτσι. Κύριε Μεταφίδη. Ναι, αν θέλετε λιγάκι, κοιτάξτε κάτι. Είναι άλλο πράγμα να συμβιώνει με τη διαφθορά και να τις προσφέρεις πολιτική κάλυψη, και άλλο πράγμα είναι να δίνεις μία μάχη με τις δυσκολίες τις οποίες περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Καλαφάτης. Και να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καθιερώσει Υπουργείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και μάλιστα το έχει αναθέσει σε δικαστικό λειτουργό. Ναι, αλλά έμεινε μόνο εκεί, λοιπόν, κύριε Μεταφίδη, 7 μήνες. Και ξέρω, ξέρω ότι υπάρχουν αρκετές υποθέσεις αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και σε διερεύνηση και πιστεύω ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί είναι και μία από τις δεσμεύσεις μας και δεν είναι το θέμα αν είναι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, μία από τις αιτίες του δράματος που έχει αυτή τη στιγμή ο τόπος είναι η διαφθορά. Είναι γνωστό αυτό. Πάντως, κύριε Μεταφίδη, πολλές φορές ο δικός σας ο κομματικός χώρος εμφανίστηκε σαν να είναι ο άγγελος της κάθαρσης και οι άνθρωποι οι οποίοι. Αυτό ήταν ένα τίτλο που ανήκε στον τέο πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, επιφυρία. Εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε οι άγγελοι της κάθαρσης. Εντάξει, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση, αλλά πάντοτε είχατε μια ροπή να παρουσιάζετε το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα ως ένα διεφθαρμένο, συλλήφθη πολιτικό σύστημα. Αυτό κυβερνούσε. Εμείς δεν κυβερνούσαμε. Και εγώ να σου πω και πολύ απλά, ποιο καθιέρωσε τον νόμο αυτόν που καλύπτει ουσιαστικά τις υπουργικές ευθύνες στη διαφθορά. Γιατί τόσα χρόνια δεν άλλαζαν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Γιατί, ας μας πούν, γιατί δεν το έκανα. Αν τους 7 μήνες υπήρχαν δειγματάκια, κύριε Μηταφίδη. Ποια είναι τα δείγματα, λέτε. Δειγματάκια τελικά από μικρά, ξέρω εγώ, να μην εγώ αποφεύγω τις κουβέντες. Γιατί θέλω. Από υπουργούς σας τώρα, από ανθρώπους οι οποίοι. Θέματα ηθικής. Το θέμα ηθική και πολιτική ευθύνη, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο. Εδώ μιλάμε για διαφθορά κυβερνητικών αξιωματούχων και για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Μιλάμε για μίζες που αφορούσαν τα. Ωραία, εκεί πέρα είμαστε κάθετοι. Όπου υπάρχει, ας πούμε. Έγκλημα να υπάρχει τιμωρία. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει θέμα, το ξέρετε αυτό, ότι και ο Μιλών έχει ανοίξει πόλεμο και μιλάμε και στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη δίκη ακόμη μία του πρώην Δημάρχου. Ναι. Κύριε Μηταφίδη, μας προκάλεσε όμως πολύ μεγάλη απορία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμένα προσωπικά. Δημοσιογραφικά να μιλήσω έτσι. Η ιστορία με τον κύριο Νικολούδη. Ο κύριος Νικολούδης μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου εμφανίστηκε ως ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην πολιτική και στη διακυβέρνηση του τόπου. Με πολύ μεγάλο, εν πάση περιπτώσει, περιθώριο δράσης. Στη διάρκεια της υπουργίας του, όντως μερικά πράγματα προχωρήσανε. Ο άνθρωπος ήταν από τους ελάχιστους που είπε αρκετές φορές τα πράγματα με το όνομά τους. Γίνονται οι εκλογές και τώρα είναι εκτός κυβέρνησης. Κοιτάξτε κάτι. Αυτό το θέμα δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το απαντήσω. Προσωπικά του είχα εκτίμηση και μάλιστα θα θυμάται και εδώ ο κύριος Καλαφάτης ότι μια φορά από το βήμα της Βουλής έθεσα το θέμα και με την αμαρτωλή. Γιατί αυτή η πόλη έχει πολλές αμαρτίες δυστυχώς, πολιτιστική πρωτεύουσα και την τρύπα που άφησε όπου εκκρεμεί μια δικογραφία εδώ και 17 χρόνια. Με κίνδυνο να παραγραφούν ευθύνες όταν υπάρχουν εκθέσεις των αρμοδιότερων ελεκτικών οργάνων του κράτους. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στον Πρωθυπουργό να μην τον υπουργοποιήσει. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να είμαι κατηγορηματικός, αλλά δεν νομίζω ότι η μη υπουργοποίηση του Νικολούδη σημαίνει ότι κλείνουμε μάτι στη διαφθορά. Έτσι, να μην βγάλει κανείς αυτό το συμπέρασμα. Δεν πάει πουθενά το μυαλό σας, δηλαδή. Όχι, γιατί να πάει, γιατί να πάει το μυαλό μου κάπου αλλού. Δεν ξέρω. Πάντως αυτά τα πράγματα αυτόματα και τυχαία δεν γίνονται. Ο άνθρωπος που έχει έρθει στο. Γιατί να ξεκινάμε από τις υποψίες μας ή τις καχυποψίες μας. Ο άνθρωπος ο οποίος έρθει στο πόδι του είναι πασίγνωστος δικαστικός λειτουργός και μάλιστα ο οποίος έχει μια θητεία σε αυτό το κρίσιμο τομέα. Όμως. Εγώ το αντίθετο θα πω κιόλας. Από πλευράς νομικής, ας πούμε, έχω πολύ θετική εντύπωση για τον κύριο Νικολούδη. Απλώς να πω ότι σε απάντηση στη Βουλή σε σχέση με τη Λίστα Λαγκάρτ, ο άνθρωπος τόλμησε και είπε την αλήθεια ότι θέλει τουλάχιστον 2-3 χρόνια η Λίστα Λαγκάρτ. Έτσι. Άρα, δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο. Είπε ο άνθρωπος την αλήθεια σε μια αριστερή κυβέρνηση και ενώ όταν ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, τη Λίστα Λαγκάρτ την είχε σημαία, λες και ολόκληρη η κυβέρνηση τότε. Είχε σαν αποκλειστικό στόχο να καλύψει. Και ήρθε ο κύριος Νικολούδης, ο πλέον επίσημος υπουργός, να πει ότι παιδιά, πραγματικά αυτά τα ζητήματα δεν είναι ότι ανοίγουμε και σε 10 μέρες, ας πούμε, λύνουμε το θέμα. Είναι στο Καλαφάτη, επί 16 μήνες την είχε στο μαξιλάρι του ο τέος αντιπρόεδρος. Σας είπα την απάντηση που έδωσε στη Βουλή ο κύριος Νικολούδης. Ότι θέλει 2-3 χρόνια. Ο κύριος Νικολούδης έδωσε. Ναι, στην έρευνά τη. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να την κρύβει. Και είδαμε, όλοι είμαστε γίνει και στη Δήμο. Μα δεν την κρύβει κανένα. Του Παπακοσταντίνου. Τρίβαμε τα μάτια μα με αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Μέχρι τι προτροπέ του Προέδρου. Εκεί και αν υπήρχε υποψία. Δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την κρύβει που λέει ότι σε 2-3 χρόνια θα έχουμε αποτέλεσμα. Όχι, εμείς δεν έχουμε την κρύβουμε. Εγώ δεν σας είπα ότι την κρύβετε. Εσείς γιατί λέτε ότι την κρύβαμε ενώ δεν είχαμε ανάμεσα από την έκρυβε. Ο κ. Βενιζέλος δεν την έκρυβε. Ποιος την έκρυβε. Θα σας απαντήσω τώρα τον κ. Βενιζέλο. Ξέρω ότι θέλετε να το χρεώνεστε, αλλά ήταν συγκυβερνούσατε. Το ζήτημα αυτό για να σας πω. Το ζήτημα της διαφθοράς. Πρέπει επί της ουσίας όλα τα κόμματα να συμπράξουν στο να τα αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι και θεσμικό και αν θέλετε και συνταγματικά πρέπει να το δούμε. Και νομίζω ότι όλοι, τουλάχιστον το πολιτικό σκηνικό που αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, έχουν μια τέτοια κοινή κατεύθυνση. Μακάρι, εγώ είμαι και από εκείνους που θετικές πρωτοβουλίες από πλευρά της κυβέρνησης δεν θα διστάσω. Να βάλω θετικό πρόσημο, έτσι, στην τελική. Και μια τέτοια, σε ένα, μια τέτοια κατεύθυνση, πόσο μάλλον. Θα έρθει και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, θα τα φέρουμε όλα αυτά, μη στεναχωρήσετε. Μα υπομονή. Νομίζω ότι χρειάζεται σταγματική αναθεώρηση για το κομμάτι αυτό, δεν ξέρω. Το θέμα της. Υπάρχει σαν επιχείρημα, τουλάχιστον έχει ακουστεί, ότι δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, γιατί πρέπει να αλλάξει πρώτα ένα άρθρο του συντάγματος και πρέπει να γίνει η διαδικασία για να κηρυχθεί αυτή η Βουλή ως αναθεωρητική και τότε θέλουμε άλλες διαδικασίες. Όπως τα λέτε είναι. Και αν μου επιτρέπετε, ειδικά αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ λεπτά, θέλουν βαθιά ανάλυση, συζήτηση από οι δήμονες. Και δεν θα γίνει η συζήτηση αυτή, ξέρετε, σε τηλεοπτικά πάνελ. Γιατί η ευθύνη υπουργών
Μην το πάμε στην άλλη πλευρά και δεν υπογράφει κανένας υπουργός, γιατί θα είναι εκτεθειμένος στον οποιοδήποτε θέλει, δεν του κάνει, αν θέλετε, ή υπογράψει κάτι το οποίο αντίθεται προς συμφέρον κάποιου άλλου και τον τρέχει στα δικαστήρια. Μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, γι' αυτό σας λέω. Μεγάλο θέμα. Κύριε Μεταφίδη, θέλω να σας ρωτήσω λιγάκι κάποια. Για το σχόλιο, έτσι, λέει, του κυρίου Μεϊμαράκη για την παρουσία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕΜΠΟ. Αυτό, ναι. Αυτό θέλω. Κοιτάξτε κάτι. Γενικά θέλω να σας θέσω το θέμα της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα στην Αμερική. Εγώ δεν περίμενα μια τόσο μικρόψυχη, θα έλεγα, κριτική. Προφανώς το μείζον ζήτημα είναι ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας πήγε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος σε ένα πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό όργανο παγκοσμίων διαστάσεων να θέσει τις ελληνικές διεκδικήσεις και απόψεις γύρω από το κρίσιμα ζητήματα που έχει ο τόπος αυτός. Και έκανε μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να προσελκύσει και επενδύσεις που τις έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Τώρα, αν ήταν παρκός ή όχι προετοιμασμένος κτλ. Κοιτάξτε, αυτά είναι εύκολο να τα λέει κανείς. Ας κρατήσουμε το μείζον. Ότι έδωσε μια εικόνα αυτή τη στιγμή για τη χώρα και για τις διεκδικήσεις του. Ξέρετε τώρα, λοιπόν, μιλάμε δημοσιογραφικά, μιλάμε και πολιτικά, μιλάμε και παραπολιτικά τώρα. Επιτρέψτε, ναι, μου έτσι να τα βάλω αυτά τα θέματα. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Νέα Υόρκη και μπήκε σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση προσκεκλημένως της κυρίας Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Τώρα, εδώ δηλαδή θα με κακιώσετε εμένα αν πω ότι αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας με Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, με Κλίντον σε αυτά τα πλάνα τώρα τα οποία βλέπουμε στην εκπομπή, όχι στην εκπομπή, στο φόρουμ τέλος πάντων του Μπιλ Κλίντον για την πρωτοβουλία για την οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι τώρα, δεν δημιουργούν τώρα μια εικόνα. Κοιτάξτε κάτι, εγώ θα έλεγα ότι για τις ανάγκες της χώρας και για την έξοδο από αυτό το τούνελ θα πήγαινε ένας πρωθυπουργός και στο στόμα του λύκου. Κάπως έτσι πήγε, δηλαδή. Πήγε όντως στο στόμα αφού τόσο πολύ. Νέα Υόρκη είναι στόμα του λύκου. Αφού τόσο πολύ το επικρίνεται και το στιγματίζεται, καταλαβαίνετε. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δεσμούς και να δημιουργήσουμε πηγές αναζητούμε για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να βγάλουμε τη χώρα από το αδίέξοδο που βρίσκεται. Τώρα, δεν μπορεί να ζούμε συνεχώς με δανεικά και δανεικά. Τώρα, αν εσείς βάζετε ιδεολογικά στίγματα ή όχι, αυτά θα μπορούσα να σας πω πολλά παραδείγματα από την ιστορία και θα δοκιμάζετε μεγάλη επίπεδο. Κύριε Μεταφίδη, εδώ κάποιοι μπαστίνοι μισάνε. Θυμάστε από επαναστατικά καθεστώτα. Έτσι, πρόσφατα η Κούβα άνοιξε τις σχέσεις της και καλά έκανε με τις ΗΠΑ. Αυτό το βίντεο πάντως δεν θα έπαιζε. Τι θα λέγατε δηλαδή. Στην έναρξη Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύω να μπορούσα να παίξει αυτό το βίντεο. Έγκλημα καθοσιώσεως. Πήγε να πολεμήσει για τη χώρα του. Σε έναρξη Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έπαιζε αυτό το βίντεο πάντως. Σε έναρξη Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τολμούσαν να το βάλει ο κύριος Τσίπρας. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ όρημη αυτή τη στιγμή. Και μακάρι για το καλό του τόπου αυτό. Και μάλιστα χωρίς τα βαρύδια. Ναι. Πάντως ένα κομμάτι είναι αυτό που λέτε, ότι τώρα κάποιοι μας θύμισαν ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν και επικεφαλής της διαδήλωσης εναντίον της επίσκεψης του κύριου Κλίντον στην Αθήνα. Και τώρα πηγαίνει και βάση περιπτώσει συζητάει μαζί του κλπ. Μας το θύμισαν και αυτό κάποιοι. Νομίζω αυτό ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν αναιρεί το άλλο. Μπορώ να διαδηλώνω κάποιον εναντίον του και μετά να συζητάω μαζί του. Εγώ είμαι οπαδός της διαλεκτικής. Και σημαίνει ότι βλέπουμε τα πράγματα στην εξέλιξή του στην αντιφατική. Αλλιώς κάνουμε μια συζήτηση θρησκευτικού και όχι πολιτικού επίπεδου. Με αξιώματα. Μακριά από τα αξιώματα λοιπόν. Αυτά είναι για τις θρησκευτικές σέκτες, δεν είναι για την πολιτική, όπως καταλαβαίνετε. Σύμφωνοι. Τώρα, το πολιτικό θέμα το οποίο όμως το έβαλε και ο κύριος Μεϊμαράκης στη δήλωση που παρακολουθήσαμε νωρίτερα και τη σχολιάσατε και πραγματικά πρέπει να κατά κάποιο τρόπο το προσεγγίσετε, αν όχι να το παραδεχτείτε. Πάντως δεν ήταν μικροκομματικό. Εγώ θα απαντήσω όταν μου ήρθε, γιατί άκουσα ένα χαρακτηρισμό. Δεν ήταν μικροκομματική. Μικρόψυχη. Μικρόψυχη, συγγνώμη. Δεν ήταν μικρόψυχη. Θα σας πω γιατί. Ανεξάρτητα αν μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιον μικρόψυχη ή όχι. Πάντως πραγματικά, κύριε Μεταφίδη, μπαίνει ένα θέμα δηλαδή. Τώρα δεν μιλάς καλά αγγλικά. Και πηγαίνεις τώρα εκεί στο στόμα του λύκου, ενώ δεν μιλάς καλά αγγλικά και μπορεί, εν πάση περιπτώσει, εκεί να χρειαστεί να επιδείξεις διάφορα επικοινωνιακά ταλέντα, τα οποία μπορεί να τα έχεις σε ένα εσωτερικό πεδίο, έτσι. Από την άλλη όμως, μπορεί, δηλαδή δεν είναι και καλό να αισθάνεσαι πάντοτε ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις όλες τις δυσκολίες. Εγώ αυτό το κομμάτι της κριτικής έχω. Ακούστε κάτι, γιατί σας ενοχλεί το αυθεντικό και πάντοτε έχετε τη συνήθεια αυτή η δημοσιογράφη, ιδιαίτερα η δικιά σας η παρτίδα, έχετε μεγαλώσει με ένα ορισμένο τρόπο, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί σας ενοχλεί το αυθεντικό με τις ατέλειες του. Πήγε εκεί ως πρωθυπουργός της χώρας με τα αγγλικά που ξέρει ή όχι. Ας πήγαινε με μεταφραστή, δηλαδή. Θα χαλούσε δηλαδή. Θα μπορούσε να έχει ένα μεταφραστή. Τι θα άλλαζε αυτό επί της ουσίας.
Να σας πω. Εσείς έχετε την εντύπωση ότι ήταν θέμα αγγλικών ή επικοινωνίας με αυτό το φόρουμ? Δεν ήταν αυτή. Το στίγμα το έδινε ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας αξιοποίησε μια τέτοια συνάντηση, ας την πούμε, οικονομικού επίπεδου σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει επενδύσεις για τη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη μου, είναι δευτερεύοντα. Αν με επιτρέπετε. Από εκεί πέρα μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση επίπεδου που δεν νομίζω ότι ταιριάζει και στην εκπομπή σας. Υπάρχουν τέτοιες εκπομπές γνωστές, οι οποίες ασχολούνται με τα παπούτσια. Εγώ θα προσεγγίσω το ίδιο θέμα. Με τα μαλλιά, με το τι φοράει κανείς κτλ. Έβλεπα και προηγουμένως μια εκπομπή για τον Λιακουνάκο που ασχολούνταν με τη σύζυγό του. Αυτό τι να πω τώρα. Και μεταφείτε, εγώ θα προσεγγίσω το ίδιο θέμα, θα προσπαθήσω να όμως με επίπεδο. Το ζήτημα δεν είναι στενής η ευρείας αντίληψη των πραγμάτων. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας εκεί πέρα δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του. Να το πω πολύ απλά, λιγάκι λαϊκά, δεν μπορεί να πάει παραδείγματος χάρη χήμα, είτε ντυμένος, είτε σε σχέση με την προετοιμασία του. Εκεί πέρα είναι θεσμικά, εκπροσωπεί τη χώρα. Άρα οφείλει εκ του θεσμικού του ρόλου να είναι σωστά προετοιμασμένος. Και ακόμα και το ζήτημα των Αγγλικών ή όχι, δεν πάμε σε επίπεδο μικροπολιτική, πόσο καλά ή πόσο κακά ξέρει αγγλικές, φεύγουμε από εκεί. Λέμε η εικόνα που θα δώσει τόσο σαν εκπρόσωπο τη εικόνα τη χώρα στο εξωτερικό, όσο και στου επί τη ουσία ενδυνάμει επενδυτέ, εκεί οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν, από όσο γνωρίζω, περίπου ακουμπούσαν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσει. Επενδυτέ, τέτοιο ήταν το κομμάτι. Δεν πάω βέβαια στο κομμάτι ότι πριν από 1,5-2 μήνες με συγκεκριμένε πρακτικέ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται και κινούταν κατά των επενδύσεων. Φεύγουμε από εκεί. Πάντως λέω ότι σε ένα τέτοιο φόρουμ πας προετοιμασμένος. Και σε σχέση με την δήλωση του κ. Μεμαράκη, και κλείνω, έχει να κάνει ακριβώς με τον τρόπο που εμείς πιστεύουμε ότι αντιμετώπιζε το ζήτημα της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα ο κ. Τσίπρας και οι υπουργοί του, ο κ. Βαρυβάκης, που νομίζουμε ότι δεν ήταν ο πλέον ενδεδειγμένος. Δεν μπορείς να πηγαίνεις δηλαδή δείχνοντας ότι είσαι απροετοίμαστος. Σε ένα τέτοιο, ξέρετε, έχουμε και εδώ πέρα τέτοια φαινόμενα. Στυλ ψιλοχήμα, άνετη. Δεν ξέρουμε πολύ καλά το θέμα. Προσπαθούμε να γοητεύσουμε με τη ρητορική μας ή, αν θέλετε, με το λεκτικό τρόπο. Τα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Και αντί να δουλέψουμε πολύ και να επενδύσουμε πάνω στη δουλειά μας και στην προετοιμασία μας, επαφιόμαστε περισσότερο στην προσωπική μας γοητεία. Σημαντικό αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι, πολλοί πολιτικοί επένδυσαν σε ένα μεγάλο βαθμό στην προσωπική γοητεία. Αλλά μην φτάσει στα όρια της αλαζονίας και της έπαρσης. Πάντα χρειάζεται σκληρή δουλειά. Να μην την αφήνουμε πίσω. Αυτό είπαμε, τίποτα παραπάνω. Περισσότερη σκληρή δουλειά και προετοιμασία, γιατί εκπροσωπείς τη χώρα σου. Αυτό ήταν, νομίζω, το πνεύμα ουσιαστικά και του σχολιάζουμε από τον κύριο Μεμαράκη και σε αυτό συμφωνώ εγώ. Πέραν των υπολείπων, δεν μπαίνουμε σε αυτό που είπατε. Άλλη μόνο. Ο καθένας, και να σας πω κάτι, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχεις βγάλει και πανεπιστήμια για να είσαι πολιτικός. Δεν μετρέται η αξία του ανθρώπου ούτε με τα PhD, ούτε με τα Masters, ούτε με ξέρεις τέσσερις ξένες γλώσσες. Γιατί πολλές φορές αυτοί ήταν και οι προνομιούχοι. Είχαν τη δυνατότητα την οικογένειά τους να σπουδάσουν και να μπορέσουν να κάνουν αυτά. Άρα τα αφήνω στην άκρη. Εγώ μπαίνω μονάχα στο θέμα του θεσμικού ρόλου, τίποτα παραπάνω. Τι να πω, κύριε. Ναι, ναι. Μου φαίνεται ότι ζηλεύετε, κύριε Καλαφάτη. Εγώ βλέπω ότι στην αναζήτηση αρχηγού ψάχνετε και έναν αντιτσίπρα. Όχι, λέγεται. Αυτό ίσως μάλλον είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε. Το ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολιτικός άνδρας με διεθνή ακτινοβολία, το ξέρετε αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Είχατε δει ποτέ εσείς να υπάρχει ψηφοδέλτιο στην Ευρώπη για τη διεκδίκηση της Προεδρίας Κομισιόν ψηφοδέλτιο Τσίπρα? Έχετε δει ποτέ Έλληνας ηγέτης τα τελευταία χρόνια? Περνούσαν απαρατήρητο, όπως ξέρετε. Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ανδρέα Παπανδρέου, οι υπόλοιποι. Νομίζω υπερβάλλεται λιγάκι σε σχέση με την διεθνή. Πέρασαν απαρατήρητοι από τη διεθνή σκηνή, έτσι δεν είναι? Έχω τις αντιρρήσεις μου σε αυτό. Αυτό εκφράζει μια δυναμική που υπάρχει, η οποία δεν είναι θέμα προσωπικής γοητείας του Τσίπρα. Ο Τσίπρας ήταν γέννημα με τη δικιά του βέβαια τη συμβολή μιας ανάγκης αυτός ο τόπος να αλλάξει σελίδα, να απαλλαγεί από το παλιό πολιτικό κατεστημένο, το οποίο βαρύνεται με όλη αυτή την δραματική κατάσταση σήμερα της χώρας. Τα ξέρετε αυτά, χρειάζεται να τα ξαναπούμε, και έχουμε και την πρόσφατη λαϊκή ετοιμιγορία. Ακριβώς αυτό πήγα να πω εγώ, σας προλάβω. Να μην πω ότι δύο επανειλημμένες λαϊκές ετοιμιγορίες και ένα δημοψήφισμα. Ο κόσμος ήθελε το συγκεκριμένο Τσίπρα. Εμείς έχουμε κάποια χαρακτηριστικά τον που θεωρούμε, έχουμε μια εικόνα σχετικά με τον άνθρωπο Τσίπρα ως πολιτικό. Πιστεύουμε ότι υπάρχει πολύς λαϊκισμός μέσα, ότι είπε πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να υλοποιήσει και φάνηκε αυτό. Ο κόσμος όμως παρά τα αυτά θέλει να του δώσει τη δεύτερη ευκαιρία, για οποιοδήποτε λόγο. Σίγουρα εμείς, στο δικό μας το χώρο, για να πιάσω και το γάντι,
Εμείς δεν χρειαζόμαστε να φτιάξουμε έναν αντιτσίπρα, έχουμε ένα γνήσιο τσίπρα, δεν χρειάζεται άλλος αντιτσίπρας. Εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας δουλειά, να οικοδομήσουμε τη δικιά μας, αν θέλετε, προοπτική. Κύριε Μηταφίδη, εντάξει, πρέπει να πάμε και σε κάποια θέματα όμως, τα οποία θα αρχίσουμε να τα πληρώνουμε από αύριο. Ναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από αύριο θα έχουμε τον αυξημένο ΦΠΑ στα νησιά, ένα κομμάτι στο οποίο το δικό σας το κόμμα ήταν πολύ... Όχι σε όλα κάθετο, τα νησιά. Όχι σε όλα τα νησιά, σε κάποια από τα νησιά. Ναι. Το δικό σας το κόμμα ήταν εξαιρετικά κάθετο προεκλογικά για αυτή την ιστορία με το ΦΠΑ. Προεκλογικά εννοώ πριν τον Ιανουάριο. Έχουμε να περιμένουμε τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα είναι ίδιος και απαράλλαχτος. Τα εγκαθαριστικά, λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, θα αρχίσουν να ταχυδρομούνται από την επόμενη εβδομάδα. Ένας ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα επιβαρύνει το ελληνικό νοικοκυριό με τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε μία σειρά από καταστάσεις, είναι η αύξηση, η διατήρηση της κράτησης για την κοινωνική αλληλεγγύη, έχουμε την προκαταβολή 100% για τις ΑΕ. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά δυσβάσταχτα. Πιστεύετε ότι μπορούν κάποια πράγματα να βελτιωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα? Αυτό περί παράλληλου προγράμματος που λέγατε προεκλογικά, το βλέπετε να υπάρχει ή είναι κάτι το οποίο θα αναγκαστούμε να το ξεχάσουμε λόγω των καταστάσεων? Όχι, κοιτάξτε, έχω πει και με άλλη ευχαίρεια το έχουμε πει, δεν το έχω πει μόνο εγώ, το κηρύξαμε και στον ελληνικό λαό, ότι μας επιβλήθηκε κυριολεκτικά με το πιστόλι στον Κρόταφο ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο βέβαια δεν είναι τάλε κουάλε όπως τα προηγούμενα, χωρίς να έχω καμία διάθεση να το εξοραίζω, διότι κάθε ένα ενσωματώνει τις επιβαρύσεις του προηγούμενου. Αλλά θέλω να σας πω ότι η μάχη αυτή θα συνεχιστεί και μάλιστα έχουμε πει ότι εμείς θα μεροληπτήσουμε, το λέμε αυτό, ταξικά. Γιατί εδώ δεν είναι τα πράγματα ίδια, μερικοί χάσαν μόνο το πατεσπάνι τους. Άλλοι κέρδισαν από αυτή και επωφελήθηκαν από την κρίση. Ότι θα προσπαθήσουμε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η επιβάρηση και σε βάθος χρόνου ή όπου δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Για τα στρώματα που αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχουν προβλήματα επιβίωσης σε αυτή τη χώρα. Θα δώσουμε βάρος σε μέτρα κοινωνικής ανακούφισης. Και εγώ θέλω να σου πω, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και θα έχουμε εκεί την ευκαιρία να συζητάμε όχι με εικασίες, όχι με δημοσιογραφικές πληροφορίες, όσο χρήσιμες και είναι αυτές, όχι με προσωπικές δηλώσεις και εκτιμήσεις, αλλά με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα τεθεί βέβαια και στην κρίση της Βούλης. Απλώς το πρόγραμμα αυτό δεν βλέπω σε πόσο μεγάλο βαθμό μπορεί να διαφοροποιηθεί, τουλάχιστον όσον αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη, κύριε Μηταφίδη. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πολύ συγκεκριμένες οι δεσμεύσεις μας. Εδώ πέρα θα κριθεί ουσιαστικά ο κύριος Πρωθυπουργός κατά πόσο πιστά και απαρέγκλιτα μπορεί να υλοποιήσει τη συμφωνία την οποία συνομολόγησε με τους εταίρους. Αυτό θα είναι το κρίσιμο πεδίο, χωρίς βεβαίως να υποβαθμίζω τα άλλα πεδία της πολιτικής, που δεν είναι μέρος του μνημονίου, που είναι έξω από τα κομμάτια του μνημονίου. Βέβαια, όσον αφορά το μνημόνιο, θα πρέπει να κριθείτε όχι μονάχα ως προς το δημοσιονομικό, που είναι πάρα πολύ σφιχτό, απάνθρωπο και το οποίο θα εφαρμοστεί από μια κυβέρνηση αριστεράς, αλλά και στο κομμάτι του μεταρρυθμιστικού. Παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο στοίχημα έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Οργανισμός Λιμένων Θεσσαλονίκης θα προβεί σε ιδιωτικοποίηση. Αυτό με πρωτοβουλία, με δέσμευση και με υπογραφή Αλέξη Τσίπρα. Είναι κάτι το οποίο έχει υπογραφεί, έχει δεσμευτεί, έχει συμφωνηθεί. Και εκεί πέρα, κατά την άποψή μας, θα κριθεί ένα μεγάλο κομμάτι κατά πόσο, σε κανένα μεγάλο ποσοστό, κατά πόσο μια κυβέρνηση αριστεράς μπορεί πραγματικά να τρέξει μεταρρυθμίσει αυτού του επίπεδου και να ουσιαστικά να πάει απέναντι στα πιστεύω της. Και εδώ πέρα έχουμε και άλλα φαινόμενα που, ξέρετε, αν δεν φοβόμουν για τη χώρα, θα μπορούσα να πω ότι με ένα χαλαρό ενδιαφέρον θα το έβλεπα. Πώς, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Δρίτσας, ο οποίος είναι αρμόδιος υπουργός ναυτιλίας, ο οποίος έχει, από ό,τι γνωρίζω, ξεκάθαρα τοποθετηθεί κατά της ιδιωτικοποίησης του οργανισμού Λιμένος Πειραιά. Πώς θα προβεί σε δύο μήνες στην ιδιωτικοποίηση ο υπουργός που είναι κατά της ιδιωτικοποίησης, θα προβεί στη ιδιωτικοποίηση του Λιμένα Πειραιά? Αυτά είναι ζητήματα λοιπόν, τα οποία μου προξενούν. Δηλαδή, δεν μπορεί ο κύριος Ρίτσας να δει την κατάσταση, τέλος πάντων, μέσα από μια άλλη οπτική γωνία,
και να πει ότι τα μισά μου επιβάλλονται, στα άλλα μισά βάζω νερό στο κρασί μου και το κάνω, το προχωράω. Να σας πω, αυτό είναι μια πρακτική πολύ σωστή. Το είπε και όλος ο κύριος Μηταφίδης. Ακόμα και, και την συμφωνία. Μα και οι προηγούμενες συμφωνίες πώς νομίζετε γινόντουσαν, δηλαδή. Η Νέα Δημοκρατία ήθελε να πάρει μέτρα που να στεναχωρεί τον κόσμο, γνωρίζοντας ότι αυτό θα έχει επώδυνες συνέπειες και στην εκλογική μάχη που έρχεται. Φυσικά, πάντα οι συμφωνίες είναι πάρα πολύ σκληρές και πολύ δύσκολο και με πολύ μεγάλη αγωνία οι ελληνικές κυβερνήσεις τις υπογράφουν. Γιατί το μνημόνιο 3 του Τσίπρα, δηλαδή, ήταν ένα προϊόν που του επιβλήθηκε και τα άλλα δύο μνημόνια ήταν μνημόνια που τα επέβαλαν οι ξένες. Ναι, αλλά στις εργασιακές σχέσεις, κύριε Καλαφάτη, οι εισηγητές, σύμφωνα και με αυτά που μας είπαν απ' έξω, ήταν από την Ελλάδα. Οι υποβολείς υπάρχονταν από την Ελλάδα. Όπως ήταν και το ΦΠΑ το 23%. Η επιβολή του ΦΠΑ που δεν ήθελε, που δεν το επέβαλαν οι ξένοι, το επέβαλε όμως το ΦΠΑ η ελληνική κυβέρνηση. Δεν το επέβαλε η ελληνική κυβέρνηση. Όχι, το επέβαλε, είπε ότι δεν θα το εφαρμόσει και τελικά το εφαρμόζει. Θα το δείτε ότι δεν θα μειωθεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι άλλη ιστορία. Όχι, σας λέω πώς είναι το θέμα των διαρών, ποιος έβαλε στο τραπέζι τι. Εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να ωραιοποιήσω τα πράγματα. Έχουμε απόλυτη συνείδηση για την κατάσταση που βρισκόμαστε και θέλω να σου πω. Επειδή ξέρω ότι είστε έντιμος άνθρωπος και ξέρω ότι θα έχετε και συνδυασιακό πρόβλημα και εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ξέρω την άποψή σας για την ιδιωτικοποίηση του λιμάνου της Θεσσαλονίκης. Τη σέβομαι απολύτως. Διαφωνώ και τη σέβομαι. Εσείς θα έχετε ένα θέμα, ας πούμε, εδώ πέρα. Και στο θέμα της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού, να έχετε υπόψη σας ότι η έσχατη γραμμή υποχώρησης της κυβέρνησης θα είναι, και ξέρω ότι έχει δρομολογηθεί αυτό, θα είναι οι λιμενικές αρχές να είναι στην δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους. Πάντα θα ήταν αυτό. Όπως αυτό επίσης, ήταν όπως το θέμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουν οι λιμενικές αρχές από τη δικαιοδοσία του κράτους. Και το θέμα της λιμενικής πολιτικής και αυτά θα είναι στη δικαιοδοσία της ελληνικής κυβέρνησης. Μα αυτό δεν ήταν το θέμα, κύριε Μεταφίδη. Θα σας πω ότι... Εκ των ουκ άνευ είναι αυτό. Αυτό σε κάθε περίπτωση οι λιμενικές αρχές και η λιμενική πολιτική είναι στις δικαιοδοσίες του κράτους. Και με Νέα Δημοκρατία και με Πασόκ και με... Αυτά είναι προσπάθειες εξοραϊσμού αυτού που έρχεται. Αυτό καταλαβαίνω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θα ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι και θα βγει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θα πει: ξέρετε, το ιδιωτικοποιήσαμε το λιμάνι, αλλά μην στεναχωριέστε. Εμείς τις λιμενικές αρχές του τόπου δεν τις ξεπουλήσαμε. Χαίρο πολύ, Χαιρόπουλος. Αυτό δεν γίνεται από το Σύνταγμα. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει μια διαφορά εδώ και νομίζω ότι αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεατρές μας. Ότι εσείς υπερθεματίζετε στην ιδιωτικοποίηση και εμείς λέμε ότι μας επιβάλλεται αυτή τη στιγμή. Α. Έχει μια σημασία αυτό. Δεν έχει. Όχι, γιατί, αυτό σας εκθέτει περισσότερο. Είναι, γιατί είναι άλλο πράγμα να λες ότι αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια πρέπει να τα είχαμε εφεύρει. Θυμάστε, από το δικό σου χώρο. Μα εσείς είπατε να καταργήσετε. Ή να λέει ο κύριος, ο προαλληφόμενος μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης και αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα μας κλέψουν τη δόξα των μνημονίων. Και άλλο πράγμα να έχει πέσει. Τον απολύσεων, όχι. Και τον απολύσεων, ναι, καλά το διορθώσατε, ναι. Και άλλο πράγμα, να είσαι μια πολιτική δύναμη που έχει πολεμήσει επί χρόνια ολόκληρα για να μην υπάρξουν αυτές οι οδυνηρές συνέπειες για τα πλατιά στρώματα του ελληνικού λαού και να έχεις χάσει αυτή τη μάχη σε ένα πόλεμο διαρκείας. Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό, αν θέλετε, ήταν και το κριτήριο που ο ελληνικός λαός όχι μας έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία. Δεν προλάβαμε να την ξεκινήσουμε. Και με αυτή η άποψή μου ότι αυτό δεν είναι. Προλάβαμε να την ξεκινήσουμε αυτό την ευκαιρία. Βολεύει. Η πρώτη ευκαιρία είναι επί της ουσίας και μάλιστα. Ποτέ δεν υπήρξε κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο με μία αμυλόπετρα κυριολεκτικά στο λαιμό. Και μάλιστα με τόσο μεγάλη που είναι μάλιστα και αντίθετη με τα γονίδια της. Γιατί θεωρείτε δηλαδή ότι η δικιά σας κυβέρνηση ήταν με το πυλόπετρα στο λαιμό και δεν ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση? Δηλαδή τι θεωρούμε, ότι ο κύριος Βενιζέλος σηκώθηκε ένα πρωί και είπε τι θα κάνω σήμερα, δεν έχω τι να κάνω, κοιτάξτε, ας βάλω ένα ένφια. Οι προηγούμενοι θυμίζουν... Θα βάλω ένα ένφια για να πάω στο 4% από 20%. Εντάξει, οι προηγούμενοι, ξέρετε, θυμίζουν κάποιον που σκότωσε τον πατέρα του και μετά έκλαιγε γιατί είναι ορφανός. Αλάβατε. Οι προηγούμενοι είχαν μια ορισμένη πολιτική. Διαχειρίστηκαν επί 40 χρόνια τη χώρα. Πήρανε δάνεια. Η χώρα βούλιαξε στη διαφθορά. Ακόμη βλέπετε συλλήψεις έχουμε σήμερα. Και δεν έχουμε καν ξεκινήσει. Τι να πω τώρα, να αναφερθώ εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης που πληρώνει εις διπλούν τα κλοπημαία επί διοικήσεων Παπαγεωργόπουλου. Η δικαιοσύνη έρχεται και κάνει τη δουλειά της και βέβαια. Αυτό το παραμυθάκι. Με πολιτικές αποφάσεις έγινε αυτό. Έχει τέλος, ξέρετε. Αυτό το ζήτημα της ηθικής υπεροχής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα τέλος. Και θα καταλάβετε ότι όσοι χρησιμοποίησαν το επιχείρημα της ηθικής ανωτερότητας τελικά βρεθήκαν εκ προεκπλήξεως. Γι' αυτό σας λέω, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολλές προεκτάσεις,
Και δεν μπορεί κανένα κόμμα να διεκδικεί το ηθικό πλεονέκτημα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, υπουργοί, μηχανισμός, δεν είναι θέμα κουλτούρας και νοοτροπίας. Είναι ποιότητας ανθρώπων. Και κακοί άνθρωποι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Εμείς έχουμε αντισώματα τα οποία έχουν σχέση με την ιστορία μας, με τις καταβολές μας, με τις σχέσεις μας. Οι αριστεροί είναι έντιμοι άνθρωποι, δηλαδή, και οι δεξιοί είναι έντιμοι. Εγώ δεν σας είπα ότι είμαστε ο περιούσιος λαός. Μα μου λέτε, λες και όποιος έχει πιστεύει στην αριστερά. Ότι εμείς έχουμε συγκρουστεί με αυτά τα πράγματα και τα έχουμε πληρώσει. Και δεν ασκήσαμε εξουσία. Δεν προλάβαμε καλημέρα να πούμε. Είμαστε με ένα μηχανισμό που πηγαίνει στα Υπουργεία και σε κοιτάζουμε μισό μάτι οι περισσότεροι. Ξέρετε ποιοι είναι και πώς διορίστηκαν και τι κάνουν και τι εμπόδια βάζουν. Μα τους ξέρω, τους άντσα και εγώ στο Υπουργείο. Από τρικλοποδιές άλλο τίποτα. Μα και εγώ ήμουν στο Υπουργείο και τους συνάντησα και δεν ήταν ομοειδιάτες μου, ξέρετε, μέσα στα Υπουργεία. Κύριε Καλαφάτη, όμως πρέπει να παρατηρήσω και εγώ στη δικιά σας την τοποθέτηση ότι η δικιά σας η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με κάποιον τρόπο δημιούργησε την εντύπωση, το κλίμα στον κόσμο, ότι επιτίθεται στον κόσμο. Τώρα, μπορεί αυτό να σωστό είναι άδικο ή αβάσιμο, δεν έχει σημασία. Έτσι σημασία έχει αυτή η εντύπωση. Ότι αυτό δημιουργήθηκε. Και όταν, για παράδειγμα, μπήκαμε σε καταστάσεις εξαιρετικά ακραίες, δηλαδή δεν είχε ο άνθρωπος να πληρώσει το ρεύμα, επειδή μέσα από το ρεύμα πλήρωνε και τον ΕΝΦΙΑ και κοβόταν το ρεύμα στο σπίτι, αυτό δημιουργούσε την αίσθηση ότι εδώ η κυβέρνησή μου επιτίθεται. Και αυτό είναι που πληρώσατε εσείς ουσιαστικά. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν τρόπο μέσα από την πολιτική του ή μέσα από την επικοινωνία του να δείχνει ότι είναι σε αυτόν τον αγώνα χέρι με χέρι με τον κόσμο. Έχετε δίκιο και γι' αυτό το λόγο το πληρώσαμε. Γιατί αν εμείς επιβάλαμε μέτρα και είχαμε ανθρώπους που, συγγνώμη για την έκφραση, δεν αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Μεταφίδη, υπουργούς που αφού επιβάλλαν τα μέτρα βγαίνανε έξω στα κανάλια όλη τη μέρα και κλεγόντουσαν, τότε πιθανώς να έχει διαφορετικό αντίγραφο. Και να λέγανε, ξέρετε, σας επέβαλα ένα μέτρο, αλλά τι να κάνω, αυτός ο άτιμος ο Ευρωπαίος μου ανάγκασε κτλ. Κτλ. Εμείς το έκανα, εγώ σας είπα, εγώ ήμουν 16 μήνες, 18 μήνες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εγώ βγήκα σε μεγάλα κανάλια, δεν βγήκα ποτέ, φανταστείτε. Ποτέ δεν βγήκα σε πρωινό. Εγώ είδα εδώ πέρα υπουργούς να περιλάβουν και κάθε φορά να βλογάνε τα γένια τους για πράγματα που δεν κάνανε. Και εμείς κάναμε πράγματα, 5 νομοθετήματα μονάχα. Ευτυχώς τους το κόψε ο Τσίπρας τώρα και θα έχουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως. Αυτό έχετε δίκιο και το πληρώσαμε. Το πληρώσαμε με τα αποτελέσματα που έχουμε. Το θέμα δεν είναι το. Κοιτάξτε τώρα, μια κοινωνία δεν την αφορά τόσο πολύ. Δεν είναι το ζήτημα, κύριε Καλαφάτη. Και επικοινωνιακό. Γιατί έγινε τρεντάφυλλα, γίνανε πράγματα σοβαρά. Γίνανε καλά πράγματα. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχουν. Εσείς κάνατε απολύσεις και μάλιστα σε κρίσιμου στιγμού. Μα τα επέβαλαν τα μνημόνια. Όπω τα επιβάλλουν και σε εσά. Ξέρετε ότι με το μνημόνιο, κύριε Μεταφίδη. Επέβαλα να διώξετε 2.500 καθηγητές από την τεχνική εκπαίδευση και έχουν μόνο στη Θεσσαλονίκη 3.000 παιδιά έχουν οδηγηθεί στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Και όπως εσάς σας επιβάλλει να θέσετε ένα 23% και να κάθε οικογένεια να πληρώνει. Να έρθουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, δόθηκε μια μάχη στην οποία βέβαια συμπράξατε και εσείς στο τέλος. 700 περίπου άνθρωποι στο Δήμο Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή θα ήταν απολυμμένοι. Και ξέρετε ότι για το γεγονός ότι εμείς νομοθετήσαμε, φτάσαμε στο σημείο να νομοθετήσουμε ειδικό άρθρο για να έρθει το αξιόπινο των αιρετών. Θεωρήθηκε αξιόπινη πράξη για τους αιρετούς επειδή υπερασπίστηκαν τις υπηρεσίες τους και δεν απέλυσαν κόσμο. Το ξέρετε αυτό. Ποιος το έκανε αυτό. Δηλαδή το θέμα δεν είναι θέμα προφίλ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας που παριστάνει το φιλολαϊκό ενώ κατά βάθος είναι αντιλαϊκός. Πήραμε ορισμένα μέτρα ανακούφισης, το ξέρετε. Την κάρτα σύντησης και άλλα πράγματα που έχουμε κάνει. Το θέμα με το ρεύμα που είπε προηγουμένως. Εμείς δώσαμε 500 εκατομμύρια. Εσείς δώσατε 200 εκατομμύρια για το ανθρωπιστή κρίση. Εμείς δώσαμε 500 εκατομμύρια. Πού είναι αυτά, δεν τα είδε. 500 εκατομμύρια δεν τα μοιράσαμε 500 εκατομμύρια πριν. Δεν τα έμαθε ο κόσμος. Χάσαμε ανθρώπους. Δεν είχαμε τον Καλαφάτη να βγαίνει κάθε μέρα να λέει για τα 500 εκατομμύρια που δώσαμε. Χιλιάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν στα αυτοκίνητα. Αποποινικοποιήσαμε τα χρέη όπως ξέρετε. Δεν τολμούσε να βγαίνει σαν επαγγελματίας επειδή χρωστούσε τα ταμεία. Κινδύνευε να το συλλάβουν σαν να ήταν κοινός εγκληματίας. Αυτά ποιος τα έκανε, η δική μας κυβέρνηση τα έκανε. Και κάποια τα ψηφίσατε και εσείς. Δεν πάω στο παρελθόν γιατί όπως είπατε προηγουμένως σωστά, είχαμε εκλογές, τα αξιολόγησε ο κόσμος. Με τον τρόπο που τα αξιολόγησε. Εγώ δεν λέω ότι λύσαμε το κοινωνικό ζήτημα, αλλά αυτή ήταν η λογική μας. Είπαμε ότι θα πάρουμε ορισμένα μέτρα ανακούφισης των πιο χυμαζόμενων τμήματων κάτω και μάλιστα εφαρμόζοντας το δικό σας προϋπολογισμό. Το θυμάστε αυτό. Εμείς μέχρι τώρα με το δικό σας προϋπολογισμό δουλεύουμε. Πώς εμείς όμως αλλάξαμε ορισμένες προτεραιότητες, μετακινήσαμε κονδύλια προς αυτούς τους τομείς, ενώ εσείς δεν το κάνατε.
Εσείς είχατε μία. Απαντώ, κοιτάξτε κάτι. Εσείς είχατε μία. Δεν το αναφέρουμε προσωπικά. Μία ταξική πολιτική. Δηλαδή, τι λέγατε. Προκειμένου να γίνουμε ανταγωνιστικοί, να προχωρήσουμε σε μια εσωτερική υποτίμηση και της εργασίας και των δικαιωμάτων. Ποιος κατήρησε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι δυνατόν το 2015 να μην έχει εργαζόμενος ένα δικαίωμα που είχε κερδίσει στο τέλος του 19ου αιώνα. Εσείς πιστεύετε ότι αν κάνετε έναν γκάλωπ τώρα θα σας πει κάποιος ότι εγώ είμαι σήμερα καλύτερα από ό,τι πριν από 7 μήνες. Τώρα τι να σας πω τώρα, αυτό είναι μια... Κάποιος θα σας πει βεβαίως. Αυτός που επιβιώνει σήμερα και δεν κινδυνεύει να του κόψουν το ρεύμα. Θα πάτε έξω και πάει με την κάρτα αλληλεγγύης και ψωνής, φυσικά θα σας πει. Γιατί το καλύτερο ή χειρότερο εξαρτάται σε τι θέση είναι ο καθένας. Στην ελεύθερη αγορά θα πάτε και θα ρωτήσετε κάποιον στην ελεύθερη αγορά. Και θέλω να σας ζητήσω, επειδή έχετε διατελέσει και ο κύριος Καλαφάτης είναι και νυν δημοτική σύμβουλη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας ζητήσω ένα σχόλιο για να κλείσουμε με αυτό για το θέμα του μετρό. Τεράστιο θέμα. Είχαμε μια χθεσινή εξέλιξη με την πρόταση του κυρίου Μπουτάρη. Κύριε Μεταφίδη, να αρχίσω από εσάς. Με την ιστορία του μετρό έχουμε κολλήσει. Φαίνεται ότι δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Και φαίνεται ότι ο κύριος Μπουτάρης έχει μια συγκεκριμένη άποψη για τα πράγματα, που μάλλον περισσότερες καθυστερήσεις προκαλεί αυτή η άποψη. Τι βλέπετε να γίνεται, θα ξεκολλήσει επιτέλους αυτό το έργο και αν προτίθεστε να κάνετε και κάτι ως κυβερνητικός βουλευτής. Κοιτάξτε κάτι, εγώ ξέρετε ότι δεν έχω κάθε άλλο παρά έχω προσφέρει πολιτική κάλυψη στον κύριο Μπουτάρη. Όσο διάστημα τουλάχιστον είναι η παράταξή μου. Θέλω να σας πω όμως ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία και ακούσαμε ότι ετοιμάζονταν να ξυλώσουν αυτό το φοβερό, αυτή τη φοβερή ανακάλυψη που έχει σχέση με την ίδια την ιστορία της πόλης και την ανάδειξη ιστορικής της μνήμης, εμείς ήμασταν οι πρώτοι που πατήσαμε κυριολεκτικά πόδι. Το θυμάμαι αυτό γιατί είχαμε δημοτικό συμβούλιο, το θυμάται και ο Σταύρος. Mm-hmm. Και είχαμε ακριβώς την ίδια μέρα, κάτω από το Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεγάλη Αίθουσα του Δημαρχείου, εκδήλωση φέραμε αρχαιολόγους, ειδικούς επιστήμονες με σύνθημα και μετρό και αρχαία. Θεωρώντας ότι δεν είναι ασύμβατα αυτά μεταξύ τους. Και ότι μπορούν να βρεθούν τεχνικοί τρόποι ούτως ώστε να κατασκευαστεί και ο σταθμός και να είναι σταθμός μουσείο. Ναι. Θέλω να σας πω το εξής. Έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και μετά την τελευταία απόφαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, νομίζω ότι πρέπει να γίνει και αυτό που ακούσαμε χτες από τους ειδικούς. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον ειδικό. Φιλόλογος είμαι, έχω και εγώ κάνει αρχαιολογία, αλλά κάθε άλλο παρά θα ήμουν δογματικός. Έτσι, όποιος είναι δογματικός σε αυτά τα ζητήματα, κατά τη γνώμη μου κάνει λάθος. Γιατί έχουν πάρα πολλές πλευρές. Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαμε κάλλιστα σε αυτή τη φάση και κερδίζοντας αν θέλετε χρόνο που χάσαμε, γιατί είναι μια ανοιχτή πληγή όπως είπατε στην πόλη, έχει καταλάβει σε ομοιρία την πόλη αυτή, την καταστρέφει. Λοιπόν, να προχωρήσει να χωριστεί το αρχαιολογικό μέρος στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό από την κατασκευή του μετρό, προχωρώντας σε μια νέα συμφωνία με την κοινοπραξία. Άκουσα τώρα ότι οι απαιτήσεις είναι χαμηλότερες πολύ στα 120 εκατομμύρια και μακάρι να είναι και ξέρω γιατί ήμασταν μαζί και οι δυο και σε μια σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα, μάλλον σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου στη Βουλή. Το θέμα είναι ότι έφυγε και ο Σπίρτσης από το Υπουργείο τώρα που το ήξερε. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα, και αυτό έχει γίνει και αλλού, να προχωρήσουμε σε αυτό που λέγεται μια αρχαιολογική πλάζα που να συνδυάζει τον Μπεζεστένη, το Αλκαζάρ, τα ευρήματα όλα αυτά, να γίνει επισκέψιμος ο χώρος, να φύγουν οι λαμαρίνες που έχουν καταστρέψει και τα ελληνικά μαγαζιά. Ωραίο είναι αυτό που λέτε, αλλά το θέμα είναι ότι κάποιος πρέπει να τα πληρώσει αυτά. Αυτά είναι σωστό αυτό που λέτε. Και λέω, θα έλεγα ότι προσωρινά, έως ότου λυθεί το θέμα το ένα, το να προχωρήσει η ίδια η κατασκευή του μετρό. Δηλαδή μπορούμε να μείνουμε προσωρινά σε μια αναστολή των εργασιών ως προς το... στο σταθμό του μετρό, να γίνει η ανάπλαση του ευάνου χώρου. Οι δικοί μας διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει δυνατότητα χωρίς να πάμε σε απόσπαση, γιατί έτσι θα καταργούνταν η αυθεντικότητα αυτού του αρχαιολογικού τοπίου που έχει ανακαλυφθεί. Έτσι, δεν θέλω να αναφερθώ στο τι αβαρίες έχουν γίνει. Εντάξει, καμιά φορά γίνονται και υπερβολές όμως. Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας είπα ότι εμείς δεν είμαστε δογματικοί και θα είμαστε υπέρ της βέρτης δυνατής λύσης. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία, ας το πούμε, συναντήληψη και των τεχνικών φορέων, ώστε να προχωρήσουμε σε αυτό που πρέπει να προχωρήσουμε. Γιατί, κοιτάξτε κάτι, κινδυνεύουν με καταστροφή και αυτά που έχουν βρεθεί. Έχουμε προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα κτλ. Κύριε Καλαφάτη. Θέλω 3-4 λεπτά γιατί είναι τόσο σημαντικό το θέμα και θέλω να το βάλω στις σωστές τους διαστάσεις. Καταρχάς, να αποδομήσω ένα επιχείρημα που ακούγεται από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής στην προσπάθεια της απόσυσης ευθυνών. Εγώ προσωπικά, η παράταξη των εντάξει και νομίζω όλοι μας, δεν κατηγορούμε
συνολικά τον Δήμαρχο και το Δήμο Θεσσαλονίκης γιατί το έργο δεν προχωράει. Κατηγορούμε όμως ότι τον εγκαλούμε γιατί με τους χειρισμούς του έχει ένα σημαντικό συμβάλλει στην καθυστέρηση αντί να συμβάλλει στην επίσπευση του έργου. Τι θέλω να πω. Εγώ εντοπίζω τις ευθύνες του καθαρά στο σταθμό Βενιζέλου. Το έργο είναι πολύπαθο, έχει ξεκινήσει πριν από 15 χρόνια, είχε αδυναμίες, αλλά φυσικά και δεν λέμε ότι ευθύνεται ο Δήμαρχος γι' αυτό, γιατί αυτό πάει να μας πείσει για να παίξει το ρόλο του θύματος. Στο ζήτημα όμως του σταθμού Βενιζέλου έχει πάρα πολλές ευθύνες και σε σχέση με το χειρισμό και σε σχέση με το αποτέλεσμα του χειρισμού. Καταρχάς, να πούμε ότι ο σταθμός Βενιζέλου είναι ο πιο νευραλγικός σταθμός από τους 13 που υπάρχουν. Δεύτερον. Θα κουβαλήσει τον περισσότερο κόσμο στο κέντρο της πόλης. Αυτό διέχρονη μελέτη. Σε ώρες αιχμής 65.000 επιβάτες, οι οποίοι εάν δεν γίνει ή αν αναβληθεί, γιατί αυτό είναι το επιχείρημα του κ. Δημάρχου, δεν λέει ότι εγώ θέλω να καταργήσω, θέλω να συνυπάρξουν τα αρχαία με το μετρό, όπως το θέλουμε όλοι. Και ο κ. Μεταφίδης και ο κ. Δήμαρχος και εμείς. Γι' αυτό και του είπα, μην το λέτε σε εμάς, παραβιάζετε ανοιχτές θύρες. Η πρώτη μου η άποψη από την αρχή που έχω διατυπώσει είναι πως μπορεί να συνυπάρξει αυτός ο αρχαιολογικός πλούτος. Εμείς και ξεκινήσαμε τις ανακοινώσεις μας πρώτα απ' όλα επισημάνοντας τον αρχαιολογικό πλούτο και ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Όμως, ενώ είχαμε, καταρχάς να ξέρετε ότι έχουμε τρεις αποφάσεις του ΚΑΣ το τελευταίο διάστημα και μία υπουργική απόφαση ισχύει. Δηλαδή, στο τραπέζι ο τραχανάς είναι απλωμένος. Υπάρχει μία απόφαση που έλεγε ότι αποκολλούνται τα αρχαία και μεταφέρονται καπαλού. Λάθος, λέω εγώ. Παυλούμελα. Ναι, λάθος, λέω εγώ. Υπάρχει μία δεύτερη απόφαση του ΚΑΣ και έγινε υπουργική απόφαση μετά, γνωμοδότηση απόφαση, που λέει ότι μπορούν να αποκολληθούν και να επανέλθουν έτσι ώστε να γίνει αυτό το μουσείο σταθμός, ώστε οι επιβάτες που καθημερινά κατά χιλιάδες ουσιαστικά να είναι και επισκέπτες ενός μουσείου, δηλαδή αποκόλληση και επανατοποθέτηση, το οποίο αυτή η απόφαση λήθηκε από το ΚΑΣ και έγινε υπουργική απόφαση ομοφόνος παρακαλώ, και λέω εγώ ότι αυτή είναι η σωστή και δεδειγμένη λύση και είναι και σύμφωνοι και όλοι οι φορείς της πόλης, και ξαφνικά προέκυψε μια τρίτη απόφαση του ΚΑΣ, η οποία, το ΚΑΣ το οποίο σύνθε 5 μέρες πριν τις εκλογές, γιατί ο Δήμαρχος, εν κρυπτό, και αυτό καταγγείλαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, χωρίς να πάρει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ είχε μάλιστα αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ίδιος είχε προτείνει και είχε δεσμευτεί και είχαμε πει εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, έστω ας είναι έτσι, να έρθει ένας τρίτος εμπειρογνώμονας δηλαδή από το εξωτερικό, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε τέτοια υπόγεια έργα, ένας Λονδρέζος ή από το Λονδίνο, φέρε όποιον θέλεις δήμαρχε εσύ, δικό σου ξένο να μας κάνει την εμπειρογνωμοσύνη του. Και ενώ περιμέναμε όλοι να δούμε τα αποτελέσματα του τρίτου εμπειρογνώμονα, μαθαίνουμε ότι ο κύριος Δήμαρχος πήγε και κατέθεσε μια πρόταση στο ΚΑΣ για να γίνει αυτή η αρχαιολογική πλάζα, όπου αφότου γίνει η αρχαιολογική πλάζα, θα ακυρωνόταν για έφθετο χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, ο σταθμός του Βενιζέλου και μετά θα μπορούσε να κατασκευαστεί ο σταθμός του Βενιζέλου. Δεκάδες προβλήματα, κατέθεσα ένα επώνυμο με 21 ερωτήματα, 24 ερωτήματα στον κύριο Δήμαρχο που δεν μπορούσε να απαντήσει. Θα σας πω μονάχα 2-3 βασικά που δεν μπόρεσε ούτε χθες να απαντήσει. Λέω, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείς, αυτή η αρχαιολογική πλάζα. Πρώτον, οι ίδιοι αρχαιολόγοι και μάλιστα και καθηγητές είπαν ότι αν κάψουν να δουν αρχαιολογική πλάζα, ποτέ δεν μπορούν να υπολογίσουν μήπως δουν και άλλα αρχαία. Που αν βρουν και άλλα αρχαία, σταματάει το έργο εντελώς. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένα κονδύλι που να σου διασφαλίζει την ολοκλήρωση της αρχαιολογικής πλάζας. Ακριβώς αυτό. Θέλει 5 εκατομμύρια. Και τη στιγμή 7. Που δεν είναι δεσμευμένο το Αττικό Μετρό, η Αττικό Μετρό, η εταιρεία να τα πληρώσει. Όχι δεσμευμένο. Έχουμε δήλωση επίσημη του κυρίου Δημάρχου, ο οποίος λέει ρητά ότι αποδεσμεύεται ο προϋπολογισμός αυτός από τον προϋπολογισμό του Μετρό. Η Αττικό Μετρό δεν έχει πλέον την ευθύνη να βάλει ούτε ένα ευρουλάκι στο να γίνει αρχαιολογική πλάζα. Σε αντίθετη περίπτωση, στην αποκόλληση και στην αποτοποθέτηση. Άμα είναι σταθμός μουσείου όμως, θα το φτιάξει. Όλα τα έξοδα από το Αττικό Μετρό. Τώρα ψάχνουμε. 5, 7, 10, 15, κανείς δεν ξέρει. Ένας χρόνος, 2, 5, 15, κανείς δεν ξέρει. Πηγή χρηματοδότησης, κανείς δεν ξέρει. Και είναι ένα όραμα που το αγκαλιάσανε και ο κύριος Δήμαρχος, σύμφωνα με την τακτική του, την ξέρει και ο κύριος Μεταφίδης, την έχουμε δει, ξαφνικά περπατήσανε με τον κύριο Ξηδάκη πριν από 1,5 μήνα στο δρόμο μεταξύ της απόστασης του Αγίου Σοφίας με πλατεία αυτό Δημοκρατίας. Αυτό πάλι το διάβασα και περπατήσανε με τον κύριο Ξηδάκη και το είδε ο κύριος Ξηδάκης και το κουβεντιάσαμε. Του φάνηκε κοντινή απόσταση. Κοντινή απόσταση, όταν σε όλα τα μετρό του κόσμου, σε όλο τον κόσμο, όποιος και να μπει μέσα στον υπολογιστή, θα δει ότι όλα τα μετρό, στα κέντρα, στο κέντρο του Λονδίνου, στο κέντρο της Ρώμης, στο κέντρο του Παρισιού, οι αποστάσεις δεν ξεπερνούν τα 600 μέτρα. Τα 500 μέτρα. Γιατί ακριβώς όλη η κίνηση είναι στο κέντρο. Γι' αυτό γίνονται και πολύ κοντινοί σταθμοί. Και ο κ. Ξηδάκης, ο οποίος ήταν και πολύ εμπειρός, ας πούμε, υπουργός, είπε ναι, και γιατί δεν κάνουμε αυτή την πλάζα. Και έτσι αποφασίστηκε μεταξύ Τυριού και Αχλαδιού σε μια κουβέντα και μια συνάντηση να κάνουν μια πλάζα που μπορεί και να ακυρώσει το έργο. Και λέω εγώ, και ένα από τα επιχειρήματα είναι, προσέξτε,
κύριε Δήμαρχε, μήπως δεν μιλάμε μονάχα για την ακύρωση του πιο νευραλγικού σταθμού που ουσιαστικά τίθεται σειρά άλλων θεμάτων. Η μελέτη κόστους ωφέλειας που είχε γίνει με προϋπολογιζόμενο αυτό το σταθμό όλα ουσιαστικά αλλάζει. Η χρηματοδότηση του έργου ήταν για άλλο σχεδιασμό, τώρα αλλάζει. Ο όγκος αυτών οι οποίοι θα πήγαιναν σε αυτό το σταθμό θα πρέπει να απορροφηθεί είτε στον προηγούμενο σταθμό είτε στον επόμενο, εφόσον δεν θα υπάρχει έστω για ένα χρονικό διάστημα. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν και μετατροπές για λόγους ασφαλείας του προηγούμενου σταθμού και του επόμενου σταθμού. Και ουσιαστικά τίθεται εν κινδύνο όλο το έργο από πλευράς χρηματοδότησης. Για να μην πω ότι μπορεί να ακυρωθεί. Και βεβαίως, ακόμα και να γίνει, να μην γίνει ο σταθμός Βενιζέλου, χρειάζεται να γίνουν κάποια έργα εξαιρεσμού εκεί. Έτσι ώστε να είναι έτοιμο. Έχει τα ηλεκτρομηχανολογικά του ακριβώς. Αυτά για να γίνουν πρέπει να μετατοπιστούν κάποια αρχαία. Αν οι αρχαιολόγοι λένε, όπως είναι η απόφαση, ότι δεν μετακινούμε ρούπι ούτε ένα κομμάτι αρχαίου, τότε δεν μπορείς να κάνεις ούτε αυτόν τον σταθμό τα προκατακτικά του. Άρα ουσιαστικά μπορεί να μιλάμε για ακύρωση όλου του έργου του μετρό. Και γιατί να μπούμε σε όλη αυτή την περιπέτεια, κύριε Νικολαίδη, σας ρωτώ. Γιατί να μπούμε σε όλη αυτή την περιπέτεια, όταν υπάρχει μια απόφαση του ΚΑΣ που συνεννούσε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πριν από 8 μήνες, 9 μήνες, όπου ουσιαστικά το θέμα ήταν λυμένο. Και τώρα θα μου πείτε εσείς ότι δεν φταίει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, λυπάμαι, δεν μπορώ να το πω. Γιατί και μέσα στην εισήγησή του, στην πρόταση που έκανε στο ΚΑΣ, τα διάβασα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, έλεγε ένα προς έναν τα σημεία που δείχνανε ότι ουσιαστικά δεν τον πειράζει καθόλου να ακυρωθεί. Αυτό είναι το πνεύμα των τοποθετήσεων του Δημάρχου, γραπτός όπως τις είχαμε, να ακυρωθεί και ο σταθμός Βενιζέλου. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Και χθες ήταν και μια, νομίζω ότι ο κύριος Δήμαρχος κατάλαβε, συνειδητοποίησε, φάνηκε από όλη τη συμπεριφορά του ότι αυτοπαγιδεύτηκε σε ένα όραμά του. Το θέμα είναι να μην παγιδεύσει μια ολόκληρη πόλη σε ένα όραμα το οποίο έχει ο Δήμαρχος, γιατί όλοι οι φορείς της πόλης, 21 φορείς, τότε Δημοτική Συμβουλή εκτός από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, τους δύο συναδέλφους της αντιπολίτευσης, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ρακάς και από τους οικολόγους η κυρία Ελεάνα Ιωαννίδου, δύο συνάδελφοι μονάχα, ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, ο Δήμαρχος. Και όλοι οι άλλοι είναι απέναντί του. Για ένα έργο το οποίο μπορούμε όλοι μαζί να το αγκαλιάσουμε. Κύριε Μηταθήνη, μήπως πρέπει να το βάλετε το θέμα στους δικούς σας κάτω. Καταρχήν, δεν ξέρω από πού έβγαλε αυτό το συμπέρασμα ο κύριος Καλαφάτης. Θα είδατε ότι η τοποθέτηση που έγινε. Εγώ δεν την ανακοίνωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη της απόφαση του ΚΑΣ. Ναι, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Φυσικά ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπα για το τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Τι θέλετε να λέγε, καταστρέψτε τα αρχαία. Ή επανατοποθετήστε, έλεγε, χαιρέτησε την απόφαση αυτή που έλεγε ότι πρέπει. Η οποία δεν ήταν ομόφωνη, του ΚΑΣ. Το απόκτημα της πόλης θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί. Πού βλέπετε το κακό σας σε αυτό το πράγμα. Μαζί σας αυτό. Και θέλω να σας πω το εξής. Ίσα-ίσα πρέπει να υπερθεματίζετε. Δηλαδή, αναδεικνύουμε την ιστορία της πόλης. Αυτό θα έχει. Με κίνδυνο να σταματήσει το μετρό. Θα έχει και συνέπειες με την καλή έννοια του όρου. Όχι μόνο για την ανάδειξη της ιστορίας. Μα είναι στον αέρα, κύριε Μηταθήνη. Όλο αυτό είναι στον αέρα. Το καταλαβαίνετε. Ναι, είναι στον αέρα, δυστυχώς. Ναι, εντάξει, αυτό το συζητάμε. Σε αυτό επιχειρηματολόγησα. Όταν έλεγα ότι δεν έχει. Αυτό το συζητάμε. Έτσι, για να μην βρούμε κανένα άλλο διχασμό ότι κάποιοι είναι οι αρχαιολάτρες και κάποιοι είναι οι αρχαιομάχοι. Έτσι δεν είναι. Και είμαστε και πολύ κοντά σε αυτή την πόλη να βρίσκουμε ζητήματα να διχαζόμαστε. Όχι, δεν χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε άλλα. Παράδοση σε αυτό. Έχετε δίκιο. Κύριε, ευχαριστώ θερμά. Υπάρχουν και ελληνικά. Να βρούμε αυτά που θα μας ενώσουν. Κύριε Νικολαίδη, υπάρχουν παραδείγματα και ελληνικά και διεθνή που λένε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε. Ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά για την όμορφη κουβέντα. Να είστε καλά και οι δύο. Εμείς ευχαριστούμε την φιλοξενία. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μερικά σχόλια πολιτικού και παραπολιτικού περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό θέλω να δούμε τη δήλωση του κυρίου Μεϊμαράκη ό,τι αφορά τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Να τη δούμε και επιστρέφουμε. Η ανακοινώση για αυτό το θέμα δεν είναι μια απλή δήλωση. Θέλει περίσκεψη, θέλει πρόταση, θέλει υπογραφές. Θα ήταν εύκολο για μένα να πω το ναι ή το όχι. Όμως το σκέπτομαι πάρα πολύ σοβαρά και την απόφασή μου θα την ανακοινώσω την ώρα που εγώ θα κρίνω. Την υποψηφιότητα του κ. Γεωργιάδη, πώς την είδατε? Όλοι όσοι έχουν κάνει δηλώσεις για υποψηφιότητες είναι φίλοι μου, έχουμε αγωνιστεί πολλές φορές μαζί, τους σέβομαι, τους εκτιμώ και πιστεύω ότι μπορούν να προσφέρουν από οποιαδήποτε θέση και αν βρεθούν. Σας προβληματίζει ο μεγάλος αριθμός των υποψηφίων? Υπάρχει πρόβλημα με τη διαδικασία, πιστεύετε? Δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων. Αριθμός υποψηφίων υπάρχει από τη στιγμή που θα κατατεθούν οι υπογραφές. Τώρα, ότι υπάρχει προθυμία
είναι κάτι το θετικό. Ισχύει ότι καταγγελίες από συνεργάτες, αλλά από συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη για τον κ. Παπαδημίκο και για το αν μπορεί να διασφαλίσει τις διαδικασίες. Και ισχύει ότι είχατε ένα... Δεν διασφαλίζει ο κ. Παπαδημίκος τις διαδικασίες. Τις διαδικασίες τις διασφαλίζουμε όλοι μαζί με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν. Ο κ. Παπαδημίκος είναι απλό μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος και προεδρεύει. Σας έχει ενοχλήσει η στάση του? Θεωρείτε ότι έχει λειτουργήσει υπέρ κάποιου συγκεκριμένου υποψηφίου? Κοιτάξτε, η στάση κανενός δεν με ενοχλεί. Αντιθέτως, είναι όλοι συνεργάτες μου με το πλαίσιο το οποίο ορίζει το καταστατικό. Από εκεί πέρα έχω την προσωπική μου άποψη για τις ικανότητες του καθενός. Λοιπόν, αυτά δήλωσε σήμερα το μεσημέρι ο κ. Βαγγέλης Μαϊμαράκης, προσερχόμενος στο γραφείο του. Έχουμε μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη. Το δικό μας το ρεπορτάζ έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θέλω να σας τα μεταφέρω. Πρώτον, ο κύριος Μαϊμαράκης κατά πάσα πιθανότητα θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό προκύπτει από το περιβάλλον του. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι μας λένε off the record και σε κατηδίαν συζητήσεις ότι ο κύριος Μαϊμαράκης το έχει πάρει απόφαση. Απλώς ψάχνει να βρει τον πιο καλό χρόνο για αυτόν προκειμένου να το ανακοινώσει. Από εκεί και πέρα, στο περιβάλλον του κυρίου Τζιτζικώστα υπάρχει από το δικό μας το ρεπορτάζ πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι η υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έρχεται να απαντήσει σε πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν τεθεί σε πολιτικό επίπεδο και συνοδεύεται από ενθουσιασμό σύμφωνα με τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο κύριος Τζιτζικώστας, μας λένε οι συνεργάτες του, θα συνεχίσει, θα φτάσει μέχρι το τέλος και είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι μπορούν να κερδίσουν αυτή τη μάχη τόσο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο απέναντι και στον Άδωνη Γεωργιάδη ή ακόμα και απέναντι στο Βαγγέλη Μαϊμαράκη, αν τελικά προκύψει η υποψηφιότητα που όλοι περιμένουμε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την πλευρά Τζιτζικώστα, ο κύριος Τζιτζικώστας δεν θα διστάσει να μιλήσει για πράγματα με το όνομά τους σε ό,τι αφορά το ισοκομματικό παιχνίδι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα διστάσει δηλαδή σε καμία περίπτωση να μιλήσει για ανθρώπους οι οποίοι παίζουν ή θέλουν να παίξουν ισχυρό ρόλο στο εσωτερικό του κόμματος αυτού. Από εκεί και πέρα, είχαμε σήμερα μία δήλωση από την πλευρά του κυρίου Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή, του βουλευτή Σερών και όχι του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος υποστηρίζει την υποψηφιότητα του κυρίου Τζιτζικώστα για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που με απασχολεί, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κώστας Καραμαλής, είναι η ενότητα του κόμματος και να διεξαχθεί όλη η διαδικασία με μια σοβαρότητα και ένα υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, γιος της Ντόρας Μπακογιάννη και του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης είναι Περιφερειάρχης Κεντρικής Ελλάδας. Σε δήλωση που έκανε σήμερα το μεσημέρι, είπε ότι δεν σκέφτεται να διεκδικήσει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και θεωρεί ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν τον αφορά, καθώς ο ίδιος, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι δεσμευμένος στα αυτοδιοικητικά του καθήκοντα. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια αιχμή απέναντι στον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπερνάμε. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τζιτζικώστας σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να έχει μια σειρά επαφών. Από ό,τι φαίνεται, ο ίδιος δηλώνει φυσικά την αισιοδοξία του αλλά και την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται πολλής κόσμος στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας τη δική του υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιος άλλος θα διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας σε μια διαδικασία η οποία, να μην ξεχνάμε, θα διεξαχθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Αυτά με το δικό μας το ρεπορτάζ. Αφήσαμε λόγω πληθώρας ύλης κάποια θέματα απ' έξω, τα οποία θα τα δούμε όμως αύριο. Φτάσαμε στο σημείο της εκπομπής, στο οποίο στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας για ένα ευχάριστο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο ευχάριστο βράδυ. Αύριο πρώτα ο Θεός, στις 5 θα είμαστε και πάλι εδώ για να δούμε παρέα τα θέματα της αυριανής επικαιρότητας και της ζωγραφίας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό απόγευμα.